Και ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ήταν 2:30 ώρα το βράδυ. Φουρτούνα, χαλούσε ο Θεός τον κόσμο. Ξάφνου ακούω βοήθεια από λίγα άτομα και πολύ λίγα σφυρίγματα. Δηλαδή για μένα ήταν άγνωστο αυτό. Διότι ερχόντουσαν, ήταν πολλά τα σφυρίγματα με τις σφυρίχτρες που είχαν και πολλές οι βοήθειες. Κάτι δεν μ' άρεσε. Σηκώθηκα, δεν είχα ούτε τηλέφωνο ούτε κινητό εκείνη τη μέρα. Όπως ήμουν, τρέχω πάνω στο γείτονα για να του πω να πάρει τηλέφωνο το λιμεναρχείο. Κοιτάω κάτω, είδα ότι είχε βυθιστεί το πλοίο αυτό, ότι ήταν. Τρέχω, αρπάζω ρούχα, ήταν και αδερφή μου εδώ. Σου λέω, μπέμπα, σήκω, πάρε ό,τι έχεις και δεν έχουμε, οι κουβέρτες, ρούχα, πάμε θάλασσα. Κατεβήκαμε θάλασσα, ήταν 3 παιδάκια. Μία γυναίκα και 2 άντρες. Τα πήραμε, τα περιθάλψαμε. Το μωρό ήταν τελείως παγωμένο. Τελείως παγωμένο. Ήταν 2,5 χρόνο και νόμιζα ότι ήταν έμβριο. Τόσο πολύ. Το φέραμε εδώ, του κάναμε μπάνιο, συνήλθες. Τα άλλα τα παιδάκια, το αν είχε πιει θάλασσα, ήθελε βοήθεια και αυτό για να βγάλει τη θάλασσα. Το μεγάλο καλά ήταν. Το άλλο βγήκε και στα βράχια. Πήγε ο κύριος από εκεί, ο γείτονας, και τους ανέβασε όσοι είχαν βγει εκεί. Τους άλλους τους πήρα εγώ στο σπίτι, τους έφερα εδώ. Ώσπου να έρθω, μου φέραν και το άλλο το παιδάκι. Ήταν δηλαδή όλοι εδώ. Οι μεγάλοι που, τα 6 άτομα, ανεβήκαν απάνω. Τους έδωσε, τους πρόσφερε κάτι, δεν ξέρω. Αλλά έχει πάρα πολύ κρύο, ήταν έξω οι άνθρωποι, βρεγμένοι. Και κάποια στιγμή ήρθαν και αυτοί κάτω. Τρέμασαν τα ψάρια. Τους έδωσα ό,τι ρούχα είχα, αλλάξανε. Δεν θέλουν να φάνε τίποτα βέβαια. Ήταν τόση πίκρα, τόση, τόσο πλοκόνος. Σας είπαν ότι μέσα είχε δηλαδή άλλα άτομα. Ναι. Ψάχνανε να βρούμε, ανεβοκατεβαίναν, δεν ήξερα ποιον να κοιτάξω. Τα μωρά, τους ανθρώπους που είχαν χάσει τους υπόλοιπους. Ο ένας πατέρας είχε χάσει 2 παιδιά ακόμα και τη γυναίκα του. Ο άλλος είχε 2 παιδιά, η γυναίκα του την οποία ξέβρασε έξω η θάλασσα, τη μητέρα του συγγνώμη, και η γυναίκα του ήταν και κοινέγγυος, η μόνη που βγήκε. Η μόνη γυναίκα που βγήκε ζωντανή ήταν αυτή. Οι άλλες όλες χαθήκανε. Ήταν ένα... Και δυστυχώς κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει τι έγινε. Εμείς το πήγαμε και το νοσοκομείο, ήρθε μέχρι από πάνω, κάτω δεν κατέβηκε. Παρότι πιστεύω ότι πάνω θα τους είπαν ότι είναι κάτω τα προβληματισμένα, τα παιδιά που έχουν πρόβλημα. Δεν κατέβηκε κανένας. Το μόνο που ήρθαν το πρωί για να τους πάρουν και πώς είναι να μετάσουν. Τίποτα, δεν ρωτήσαν τίποτα. Πώς έγινε, τι έγινε, κανένας.